Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είχε η πρώτη συνεδρίαση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου Οριστιάδα. Μεταξύ άλλων, εξετάστηκαν θέματα όπω η έγκριση του τεχνικού προγράμματο μέσω του οποίου χαράχθηκε η πορεία του Δήμου για τα επόμενα χρόνια. Δεδομένη τη θεματολογία, ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό ποιοι θα αναλάβουν την διαχείριση του ΚΠΑΔΟ, τη ΔΚΠΑΟ και τη ΔΕΙΑΟ, αφού πρέπει πρώτα να αποφασιστεί ο ορισμό του κοινωνικού υπερβαλλοντικού φορέα στα διοικητικά συμβούλια των τριών αυτών δημοτικών επιχειρήσεων. Μιλώντα στην κάμερα τη ΔΕΛΤΑ Τηλεόραση, ο Δήμαρχο Βασίλη Μαυρίδη αναφέρθηκε στο νέο τεχνικό πρόγραμμα. Ψηφίστηκε το τεχνικό πρόγραμμα για το 2020 από το Δημοτικό Συμβούλιο. Πάγια θέση μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι ότι το πραγματικό τεχνικό πρόγραμμα για έναν Δήμο έρχεται στην πρώτη αναμόρφωση που γίνεται τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο της χρονιάς για την οποία αναφερόμαστε γιατί τότε έχουμε πλήρη εικόνα των έργων όσον αφορά στην εξέλιξή τους για την υλοποίηση αλλά και για τα οικονομικά στοιχεία του κάθε έργου. Επομένως, και αυτό μετέφερα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, οι πραγματικές προτάσεις έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για το τεχνικό πρόγραμμα θα γίνει τέλος Ιανουαρίου. Έκανα πρόσκληση και επίσημα σε όλους τους Προέδρους και τα μέλη των Συμβουλίων των Κοινοτήτων μας, αλλά και σε όλες τις παρατάξεις, πάνω σε αυτό που ψηφίσαμε αυτές τις μέρες, να μας καταθέσουν τις προτάσεις, αφού πλε πρώτα ενημερωθούν από τι αρμόδιε υπηρεσίε για την εξέλιξη των έργων. Πέραν του τεχνικού προγράμματο, ψηφίστηκε και ο προπολογισμό για το επόμενο έτο. Συνολικά, από ό,τι λέει ο Δήμαρχο, θα γίνουν έργα 14 εκατομμυρίων ευρώ περισσότερα από ό,τι το 2019. Επιγραμματικά, όμω, αυτή τη χρονική στιγμή θα μπορούσα να αναφέρω κάποια στοιχεία που περιλαμβάνονται και μέσα στον προπολογισμό, ο οποίο ψηφίστηκε και εκείνος, και δείχνουν ότι από τα 24,5 εκατομμύρια του 2019 ο προπολογισμό για το 2020 πάει στα 38 εκατομμύρια σε αυτή τη χρονική στιγμή και είμαι βέβαιος μετά από τι νέε εντάξει που υπάρχουν αλλά και τα έργα που θα συνεχιστούν και θα εγγραφούν στο νέο τεχνικό πρόγραμμα και κατ' επέκταση στον θα ξεπεράσουμε τα 40 εκατομμύρια. Με μια απλή ανάγνωση δείχνει ότι μέσα στη χρονιά του 2020 σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαμε το 2019, θα υλοποιηθούν έργα περισσότερα κατά 14 εκατομμύρια ευρώ τουλάχιστον. Ε, νιώθω ικανοποιημένος για αυτές τις εξελίξεις. Αξιοποιήσαμε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που υπήρχαν. Σε όποιο πρόγραμμα άνοιξε είτε η Περιφέρεια είτε το Υπουργείο μέσω του προγραμμάτων Φιλόδημος 1 και 2 καταθέσαμε τις προτάσεις και όσες έχουν αξιολογηθεί έχουν εγκριθεί και μάλιστα κάποιες από αυτές ήδη έχουν υλοποιηθεί οι άλλες υλοποιούνται ε, τώρα. Είμαστε, αυτό το μήνυμα που θέλω να περάσω είναι ότι είμαστε ανοιχτοί σε κάθε πρόταση που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του Δήμου και στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των δημοτών μας.